αυτά τα ζώα είχαν καταληφθεί επάνω στο βουνό και σιγά σιγά αγριέψανε τόσο πολύ, τα οποία δεν μπορούσαν πλέον να τα πιάσουν. Υπολείστε ότι το καλοκαίρι πραγματικά δεν είναι εύκολο να τα δεις, είναι κρυμμένα, και τώρα σήμερα που πραγματικά ο Παναγιώτης τα προσέχει από εδώ από εκεί, πάλι εγώ χωρίς τη βοήθειά του θα μπορούσα να... Πόσες ώρες μπορεί να περιμένει κάποιος, κύριε Μεταξά, μέχρι να τα πετύχει κάποια στιγμή? Δηλαδή ένας επισκέπτης που έρχεται και ανεβαίνει εκεί ψηλά σε αυτό το υψόμετρο, πόσες ώρες? Κοιτάξτε, αν έρθει το χειμώνα, ναι, θα είναι πολύ εύκολο να τον οδηγήσουμε και να τα δει πιο εύκολα το χειμώνα. Όσο αφορά το καλοκαίρι, πρέπει να περιμένει εκεί στην πηγή, κάθε μέρα κατεβαίνουν να πιούν νερό. Το νεράκι τους. Ναι. Μάλιστα. Είναι ο δικό σας θησαυρός στα άλογα του Ένου, το γνωρίζουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μια από τις 6 φυλές της χώρας μας από την αρχαιότητα. Κύριε Μεταξά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε και σας ακούμε, γιατί πάντα έχετε ωραία πράγματα να μας πείτε για το νησί σας και την αγάπη σας, γι' αυτό τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω πάλι να μπορέσω να κάνω το καλοκαίρι μερικές προσφορές όσο αφορά τα εγκαζόμενα δωμάτια. Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά. Και θα μπορούσα και αυτή τη στιγμή να σας το πω, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε. Θα τα πούμε εμείς. Έχουμε επαφή έτσι κι αλλιώς, κύριε Μεταξά. Έχουμε τόσα θέματα στο νησί, θα τα ξαναπούμε σίγουρα συντόμως. Σας χαιρετούμε. Καλό από μεσήμερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Την γλυκίτα αυτού του ανθρώπου ήταν πάντα γνωστή και στις τηλεφωνικές μας συνομιλίες και στις ιδέες στο Skype. Τώρα τον είχαμε κιόλας έτσι πιο έντονα. Και φανταστικό θέμα, τα άγρια άλογα, δεν το συζητάμε. Είναι ένας καταπληκτικός, η καταπληκτική αυτή δουλειά που γίνεται και, ναι, και με αυτή την αγέλη που τείνει να εξαφανιστεί. Ναι. Αντίστοιχα, αγέλη άγριων αλόγων υπάρχει και στη δυτική Ροδόπη, τα άλογα της Αρναίας, τα οποία γι' αυτό τον ρώτησα κιόλας. Έχουν μεγαλώσει εκεί και ο πληθυσμός τους αυξάνεται, γιατί οι κάτοικοι τα εγκατέλειψαν όταν μπήκαν αγροτικά στη ζωή τους. Ζουν ελεύθερα, ζουν άγρια, ζουν πολύ όμορφα και είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην τύχη τους. Και με κάθε τρόπο θα τα προστατέψουμε όπως μπορούμε. Εμείς τώρα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, 1-2 λεπτά και επιστρέφουμε εδώ στο Μένουμε Ελλάδα.